Λοιπόν, σου φαίνεται παράξενο ότι μία τύπησα, ας πούμε, στα μάτι, μπήκε με δύο γορίλες, τρεις πόσοι ήτανε, εκ μέρους του, από ό,τι ακούγεται, του Προέδρου του Ολυμπιακού, να συνετίσει τον, τον Ζαραλίκο για αυτά που έλεγε. Καταρχήν πρέπει να δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχήν πρέπει να δούμε τη σάτυρα. Και το ύφος της σάτυρας. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι είδα, πέρασαν κάποια υπονοούμενα για το καράβι. Εγώ το Μαρινάκι σε όλα τα μέσα τα οποία εργάζομαι, το σατυρίζω. Και του κάνω κριτική, όπως και τους άλλους. Δεν ήρθε κανένας γορίλας να με χτυπήσει. Ποτέ. Δεν ήρθε κανένας γορίλας να με χτυπήσει, γιατί την κριτική και τη σάτυρα την κάνω σε όλους. Πρώτον. Δεύτερον, την κριτική και τη σάτυρα την κάνουμε σε όλους, την κάνω σε όλους, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να κάνεις όπως ο Λάκης ο Λαζόπουλος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είχασε το έργο. Και εκεί κατάλαβα ότι θα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι. Ειδικά αυτοί που λένε ότι είναι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων. Και φυσικά δεν πείραξα ποτέ τις οικογένειες, τα προσωπικά τους και τις δουλειές τους. Δεν ασχοληθώ εγώ με τα πλοία του Μαρινάκη, ούτε με τα πλοία του Σαββίδη, ούτε με τα πλοία του, πες το ναι, του Τισάκ, του καλού του ανθρώπου αυτού, του Μελισσανίδη, του έξυπνου, πανέξυπνου και αυτοδημιούργητου. Τους έχω σκίσει στην μπάλα. Τον άλλο τον είπα τσιγκουναρά στην μπάλα, τον άλλο είπα χοντρό, τον άλλο είπα κοντό. Τον Αλαφούζο του πάει χίλια δυο. Στην μπάλα. Και σε όλους. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε σάτυρα σε όλους. Και αυτό πάει και στο Λάκη το Λαζόπουλο, που είναι φανταστικός. Αλλά έχασε εκεί το παιχνίδι. Και τι είδος σάτυρα θα κάνουμε? Δηλαδή θα είναι σάτυρα που θα γελάσει ο κόσμος ή κακή σάτυρα? Δηλαδή να τον πειράξουμε τον άλλον. Να τον πειράξουμε τον άλλον, αλλά αυτό τώρα με το πλοίο ήταν χοντρό. Και επειδή είναι εξής το τσάκαλος ο Ζαραλίκος, είναι τσάκαλος, το πέρασε έξυπνα, είναι τσάκαλος. Εκεί πιστεύω οχλήθηκε η πλευρά του Μαρινάκη. Επίσης να πω ότι από εμπειρία σας το λέω, ότι οι αυτοί που έχουν πολλά κιλά, οι άνθρωποι, και πιθανόν να έχουν και ζάχαρα και τέτοια, ο συνδυασμός αυτών φέρνει νεύρα. Και όταν δεις από την ανθρώπινη πλευρά και στη ζωή τη δική μου, θυμώσαν πολύ περισσότεροι παχύσαρκοι μου με μένα παρά αδύνατοι. Θέλω να πω ότι κι εγώ παίρνοντας κάποια κιλά κάποια στιγμή, άρχισα να γίνω νευρικός και να με πειράζω τα πάντα. Και επειδή τα παίρνω εύκολα κι εγώ, όπως τα παίρνω Μαρινάκης, αθλούμε σαν το μαλάκα 5 φορές την εβδομάδα και σκύνω τόνους υδρότα. Δεν είναι κανένα ντέρτι εγώ να τρέχω να κάνω βάρη και επιμαχίες και τέτοια. Τα παίρνω κι εγώ εύκολα, δεν τροπή. Έχω κακό μεταβολισμό. Συνήθως όμως αυτοί οι οποίοι είναι χοντροί και κάποιοι από αυτοί που μπορεί να έχουν ζάχαρο και αυτοί που έχουν ζάχαρο, όπως ο Μαλάτος, θύμωσε μαζί μου πιο εύκολα από ότι ένας που δεν έχει. Τους φέρνει ένα εκρεμισμό. Άρα λοιπόν, το άλλο που έχω να πω είναι κατηγορούμε το Μαρινάκι. Γιατί πιθανόν να έστειλε τους γορίλες. Αν το έκανε, το έκανε γιατί είναι και ισχυρός, έτσι. Πόσοι από εμάς έχουμε κάνει ίδια πράγματα όταν έχουμε δύναμη και εξουσία? Πόσες φορές γινόμαστε κι εμείς οι απλοί πολίτες που δεν είμαστε Μαρινάκηδες, δεν είμαστε Αλαφούζοι, πόσες φορές γινόμαστε όταν νιώσουμε ότι είμαστε δυνατοί, ισχυροί, ή πίσω από μια ομάδα, ή πίσω από μια εταιρεία, ή πίσω από ένα πολύ δυνατότερο άντρα, ο οποίος μπορεί να μας πάει κάπου που να είμαστε πιο καλά. Το έχουμε κάνει όλοι. Άρα δεν έκανε κάτι το οποίο δεν έχουν κάνει άλλοι. Θα φέρω ένα παράδειγμα γρήγορα και θα πω ότι θλίβομαι περισσότερο για τη δημοσιογραφία παρά για την κίνηση. Ότι δηλαδή τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη δεν το ανέδειξαν το γεγονός αυτό. Και για να μην γίνω μονοδιάστατος, θα φέρω και ένα παράδειγμα δικό μας. Εδώ ο Μπούζος, ο διευθυντής εδώ του σταθμού του Μετρόπολης, έβγαλε τον παπά του Τζιόλι και είπε, ο παπάς του Τζιόλι, πολλά υπονοούμενα για τον Μπουρλιοτόπουλο και τον Γκαρσία
σχετικά με το γιο του. Σε κανένα μέσο του ΠΑΟΚ δεν αναδημοσιεύθηκε, όπως κάνουνε, τα βγάλω εγώ μια είδηση, την παίρνουνε και την κάνουνε τα άλλα site. Κανένα. Εδώ βάλετε πολλή δημοσιογραφία. Και έχω να πω ότι μεγαλύτεροι χέστες από τους δημοσιογράφους δεν υπάρχουν. Χέστες. Χέστες στην κυριολεξία. Είναι στη χειρότερη φάση της ιστορίας της στην ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική δημοσιογραφία. Το άλλο που θα σας πω είναι ότι μπορεί και όλα αυτά να μην συνέβησαν ποτέ. Και καταλήγω στο γεγονός ότι μετά από αυτό τον κύριο Ζαραλίκο τον έμαθε όλη η Ελλάδα. Τον ήξεραν αρκετοί, ήταν στον τομέα του πολύ καλός. Η μάνα μου, πάντως η αδερφή μου, η ανιψιά μου, η θεία μου η Σωτηρία και κάτι γερόντισες φίλες της μάνας μου και κάτι φοιτητές που παοξίδες που μίλησαν, δεν τον ξέρανε. Τον μάθανε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο Ζαραλίγας δεν συνεννοήθηκε με την γκόμενα που είναι και ανέραστη, έτσι. Εμένα με πληρώνεις, με αυτή δεν πάω. Ένα πράγμα κρύο. Κρυόπλασμα ρε, σάσα στα μάτια, κρύα γυναίκα, δηλαδή κρυόπλασμα, μπούζι, δεκάτια τα δουλάκι, πάγος, το πιάνεις και παγώνεις, τιτανικός. Ποιος μου λέει εμένα ότι ο Ζαραλίκος, ο Μάγκας, δεν τα βρήκε με τη σταμάτη και έφεραν τρεις γορίλες να κάνουν δίθεν ότι πειράχτηκε. Ξέρετε τι θεαματικότητα και τι κοινή γνώμη έχει πάρει αυτή τη στιγμή ο Ζαραλίκος. Το καημένο το παιδί που το ορμήξανε οι γορίλες του Μαρινάκη. Οι γορίλες του Μαρινάκη, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το κακό πράγμα στη Χούντα και τα λοιπά και βγαίνει ο Ζαραλίκος ο πρώτος μάγκας. Και γίνεται, εκτοξεύεται και γίνεται, όχι ότι δεν ήταν μάγκας, από ο δεύτερος ή τρίτος μάγκας γίνεται πρώτος μάγκας. Ποιος μου λέει αν δεν την αίσθησαν τη δουλειά. Για να σας πω και εγώ και κάτι. Κύριε Μαρινάκη, την επόμενη φορά που θα σας κολλήσω, και θα σας πω, ξέρω για τον Ολυμπιακό, ότι τα μπακ σας δεν είναι καλά, ότι δεν στρίβει ο παγός εμέδω, ότι ο Νιοκούρου δεν πάει στο ένας μπέναν, ότι χίλια δυο, μπορώ να σας πω χίλια δυο. Δεν μου στείλες και εμένα δυο γορίλες, αλλά να μην με δίρωνε, γιατί οι μπουνιές δεν πέσανε. Με τις τέτοιες γορίλες στείλε και σε μένα. Την ώρα που σε κολλάω, στείλε μου δυο γορίλες να με πούνε αού από μακριά, ότι και τα λοιπά, για να πω παιδιά, καλεμί, 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 δεν και τα λοιπά. Και να γίνω κι εγώ πρώτος μάγκας στην Ελλάδα, ότι με ορμήξαν οι γορίλες του Μαρινάκη, το καημένο το παιδί το Ραπτόπουλο, το αφήνω να κάνει κριτική. Θέλω να πω δηλαδή ότι κι αν έγινε, κερδισμένος γύρω Ζαραλίκος. Ή δεν είναι έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο.